Τις Ναταλίες δεν μπορούμε να ξεφύγουμε και δεν θέλουμε και να ξεφύγουμε μάλλον. Χωρίς να την έχω γνωρίσει. Ναι. Χωρίς να την έχω γνωρίσει. Αλλά κάθε φορά που τη βλέπω έτσι μου έρχεται ένα χαμόγελο. Αλλά ξέρει ότι αγαπούσα, επίσης δεν το γνώρισα, πάρα πολύ τον μπαμπά της. Εντάσσομαι, ξεκινάει μια σειρά, το Φλόγα και Άνεμος που αναφέρεται στη ζωή του Παπανδρέου και της Κυβέλης. Προχθές ξαναδιάβασα το Ακριβή μου Σοφία. Την τηλεόραση την αγαπάω. Την αγαπούσα και την αγαπάω. Έτσι κι αλλιώς και εγώ οφείλω σε κάποιες σειρές τα πρώτα μου ερεθίσματα για το τι θα κάνω στη ζωή μου με τη γιαγιά μου. Ήταν ο κρυφός μου συνένοχος. Οι γονείς ήταν δύσκολο, μετά όμως ακολούθησαν το ποτάμι όσο μπόρεσαν. Βέβαια κατάλαβαν τις αγωνίες τους, ιδίως του πατέρα μου της επιβίωσης. Χρόνια μετά με έπαιρνε τηλέφωνο να με ρωτήσει δύο πράγματα. Αν έχω λεφτά και αν έφαγα. Πάντα σε πρεμιέρα ερχόταν. Με κουστούμι και γραβάτι. Πάντα, αλλά σε πρεμιέρα και μπροστά. Δεν μου είπε ποτέ μια κουβέντα. Κρατούσε αρχείο. Το ανακάλυψα μετά. Κρατούσε αρχείο. Ναι, υπογεγραμμισμένα. Ιδίως τα καλά κρατούσε. Τα κακά ο γλυκός μου μάλλον τα είχε πετάξει. Την αγωνία να είστε συνεχώς παρόν. Όταν αισθανόμουν ότι βρισκόμουν σε μια περίοδο χωρίς δουλειά, κλονιζόμουν για την επιβίωση. Δεν ήμουν ποτέ φανατικός με τη δουλειά, ούτε αφοσιωμένος 48 ώρες το 24ωρο. Δεν το ήθελα από νέος και δεν το θέλω. Θέλω να κάνω και άλλα πράγματα, να πηγαίνω ταξίδια, να αυτά. Αγαπώ τη δουλειά και μερικές φορές και τη μισώ, αλλά την αγαπώ. Και έχετε πει και ότι έπαιξε ρόλο και η σύζυγός σας σε δύσκολες στιγμές. Υπήρχε μια ασφάλεια, μια πρακτική ασφάλεια. Γιατί και με την κρίση την οικονομική, εγώ όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, δεν ξανά έκανα τηλεόραση. Μετά κάποια λόγω παιδιών πολλές φορές υπολειτουργούσα. Ήμουνα τρεις μήνες το χειμώνα σε θέατρο, την άλλη χρονιά άλλους τρεις μήνες. Δύσκολα ήταν. Θα είχα σαλτάρει. Γεννημένος Πρωτομαγιά, επαναστάτης. Καμιά φορά λέω ποια ήταν η επανάστασή μου. Η μόνη μου επανάσταση, καμιά φορά λέω, είναι ότι έκανα κάτι χωρίς να ανήκω σε ένα περίγυρο καλλιτεχνών κτλ. Με κούραζε λίγο αυτό το να ασχολούμαστε συνεχώς με το φαίνεστε, ποιος είναι, τι δεν είναι κτλ. Εγώ δεν έχω καιρό για όνειρα. Έχω πολλή δουλειά μπροστά μου. Εσείς κάνετε όνειρα. Και ψάχνετε για ξανά εγώ. Εσάς έπαιξε ρόλο η πολύ μεγάλη επιτυχία στην αρχή, στην αίθουσα του θρόνου, για την πορεία σας. Ακόμα και τώρα μπορεί να ρωτήσω κάποιον που είναι αυτός ο δρόμος και να μου πει «Α, τότε στην αίθουσα του θρόνου». Ναι. Το χαίρομαι και πολύ και με συγκινεί πάρα πολύ γιατί ήταν μια ωραία δουλειά, μια ωραία συνάντηση ανθρώπων. Ήταν ένας ρόλος που ήταν γραμμένος πάνω σας. Νομίζω ναι. Από την αρχή κατάλαβα ότι δεν ξέρω, μπορεί να ήταν κι άλλος να το κάνει και γιατί εγώ τότε είχα κάποιο θέατρο και σκεφτόμουν να την κάνω, γιατί πάντα έχω μια τάση να την κάνω. Αλλά επιμέναν και σωστά επιμείνανε. Αυτό ανέβασε μετά τον πύχη στις επιλογές σας. Δεν έκανα αμέσως μετά τηλεόραση να έχει επιτυχία. Όχι, έπεσε μια παύση και μια σιωπή. Ίσα-ίσα νομίζω και επόμενος ρόλος ήταν και δεύτερος ρόλος. Δεν έπαιξα πρωταγωνιστικό ρόλο. Όχι. Αυτό πώς είναι και ένα συνέστημα για τον ηθοποιό? Το να είσαι πάντα πρώτος. Δεν λέω, το θαυμάζω για κάποιους ανθρώπους που παίζουν πάντα πρωταγωνιστικούς ρόλους. Μπορούν, έχουν τη δυνατότητα, έχουν και το background. Ήταν λογικό και φυσικό δεύτερο ρόλο, ξανάπαιξα δεύτερο ρόλο, ήρθε κάποια στιγμή πάλι ένας πρώτος ρόλος. Στην ηλικία σου έρωτας είναι ακόμα ένα παιχνίδι εγωισμών. Παιχνίδι, πιο πολύ γαρόστιο μου φαίνεται. Μπορεί να είναι και αρρώστια. Η σκοτεινή θάλασσα την αγάπησα μετά από πολλά χρόνια. Πολύ την αγάπησα. Και ήμουν βέβαιος με το καλημέρα ότι θα είναι μια καλή δουλειά, ανεξάρτητα από τις ώρες προβολής, ανεξάρτητα από το τι. Την τηλεθέαση, με τους όλο αυτό το πράγμα το περίεργο, ναι. Εντάξει. Μια σειρά. Είναι μια κατακρεματισμένη ιστορία. Να κάτσει να τη δει, βλέπει τώρα. Ας πούμε, οι άγριες μέλισσες νομίζω ότι αλλάξανε και την οπτική των καναλιών. Σου λέει θα το έχω κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όταν βγήκε η σκοτεινή θάλασσα μία φορά τη βδομάδα, δεν άντεξε. Εγώ πάντως πρακτικά και μαχόμενος δεν θα άντεχα τον εαυτό μου κάθε μέρα σε γύρισμα.